Η Μινωική φιλοξενεί τον Πανό με ξαναβολή παιχνίδι για την Α1Ε στο γήπεδο της Τηλίσσου λόγω του προβλήματος που έχει υπάρξει με το γήπεδο του Πανεπιστημίου. Πρώτα λεπτά της αναμέτρησης για τον Πανό Μοκαουκάκης θα πλασάρει out. Εδώ ο Μαρκόπουλος, εξαιρετική συνεργασία των παικτών της Μινωικής. Ο Μαγάκης, ο Κανετάκης θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Απειλεί εδώ η Μινωική. Η Μινωική πατάει καλά στο πρώτο ημίχρονο. Χατζηδημητρίου, μία σέντρα σουτ. Κανετάκης, η μπάλα χτυπάει δύο φορές στο οριζόντιο δοκάρι. Απίστευτη φάση, είναι κόρνερ. Καλαϊτζάκης για τον Πανόμ. Θα αποκρούσει ο Στεφανάκης σε κόρνερ. Θα εκτελεστεί το κόρνερ, δεν απομακρύνεται η μπάλα στο κάθετο δοκάρι. Τώρα θα φύγει. Ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, Σισκάκης ωραία στον Τζιράκη, ο Στεφανάκης θα παραχωρήσει κόρνερ. Ένα φάουλ με τον Βασίλη Παπαδάκη, κεφαλιά τον Μαυρίδη, εντυπωσιακά νέο κόρνερ από τον Στεφανάκη. Ο Πανόμ συνεχίζει να πιέζει, Τζανάκης μια σέντρα σουτ. Είναι γκολ, δοκάρι και στα δίχτυα από αυτή την έμπνευση του Τζανάκη ο Πανόμ. Κάνει το 0-1 απέναντι στην Μινωική. Εδώ ο Στεφανάκης δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Είναι το γκολ. Ταμπάκης θα κρατήσει την μπάλα. Προσπαθεί να γυρίσει. Βρίσκεται στο έδαφος. Ζητούν πέναλτι οι γηπεδούχοι σε αυτή την φάση. Η Μινωική με τον Βιτσαξάκη. Κοντά στην ισοφάριση Κανετάκης. Η μπάλα είναι κόρνερ. Ενώ υπάρχουν και διαμαρτυρίες για πέναλτι. Ο Νίκολη για τον Πανόμ τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Τζιράκη Στεφανάκης. Ήταν πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τα παιδιά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Η συνέχεια μας αφήνει μόνο θετικά έτσι, συναισθήματα. Κάναμε το 2-2. Σίγουρα σήμερα δεν ήταν τόσο εύκολο τα πράγματα. Ήρθαμε λίγο χαλαρή από το πρώτο παιχνίδι. Μινωική ήταν πολύ καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Από ό,τι είδαμε σήμερα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα.